Ναι. Και τι έγινε, και τι έγινε το 90 κάτι και τα αφήνει όλα αυτά. Γιατί δεν είναι ότι. Και την καριέρα σου είχε και τα τραγούδια και τις επιλογές προφανώς είχες. Και τότε είχες περάσει άλλαξε. Και σε ένα πιο pop κομμάτι. Ναι. Δηλαδή. Ναι. Τι άλλαξε το 90 κάτι και είπες. Δεν τα ξέρω, και πάω Κύπρο. Κάτι έπαθα εσωτερικά. Δεν ήθελα να τραγουδάω. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα. Είχα μπει αυτό που λέτε, ότι είχες αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Ναι, αλλά είχα σε άλλαξες και ένα... χώρα. Καλά, στην Κύπρο πήγες. Καλά, στην Κύπρο πήγες, αλλά άλλαξες και τόπο. Πήγες μακριά. Πες μου κι εσύ, που έλεγα πάντα ότι δεν θέλω να αλλάξω ξανά. Φτάνει μια αλλαγή. Ναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η προσαρμογή, ειδικά τότε από Σοβιετική Ένωση Ελλάδα. Ήταν. Ναι, άλλος κόσμος. Άλλος κόσμος, πραγματικά άλλος κόσμος. Σου έκανε καλό αυτή η αλλαγή στην Κύπρο, ενώ τουλάχιστον σε βοήθησε αυτό που πάρα εσύ πίστευες. Πάρα πολύ ηρέμησα. κατάλαβα τι θέλω και τι θέλω να κάνω στην τέχνη μου, γιατί στην αρχή είπα δεν θα τραγουδήσω ξανά, τελείωσε. Αφού δεν θέλεις, αφού δεν έχεις όρεξη, ναι. Και εσύ το έκανες αυτό επειδή τα αγαπούσες πάρα πολύ, για να είσαι τίμια με τον αυτό σου, πρέπει να το σταματήσεις. Να ρωτήσω το κάτι να βγαίνεις εκεί πέρα απλώς, ναι. Για να παίρνεις λεφτά και να κάνεις το ρομπότ με ένα αυτόματο πιλότο, ναι, να πηγαίνεις, δεν γίνεται δουλειά. Να ρωτήσω κάτι ευθέως. Ήσουν ερωτική μετανάστρια στην Κύπρο. Εντελώς. Εντάξει, ναι. Τότε και εσύ. Καλά έκανες. Ναι, πες αυτό, πες και τ' άλλο. Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Και καλά έκανες, λογικό είναι. Ναι, εντάξει, οκ. Ναι, okay, ναι. Το καταλαβαίνω. Ναι. Θα μπορούσα να σταματήσω εδώ κάπου. Ναι. Δηλαδή ήταν η στιγμή. Ότι θα σταματούσε, θα σταματούσε. Θα σταματούσε. Η Κύπρος, ναι, ήταν. Και γι' αυτό όλο και περισσότερο προσανατολιζόμουν προς το ηθοποιός και προς, ναι, το. Ναι. Προς τα εκεί. Ναι. Ξαφνικά το τραγούδι δεν με ικανοποιούσε έτσι όπως γινόταν. Ήταν από μεριά μου. Μια μηχανή στιγμή εκείνη, ναι, στα αρχές του 90. Ναι. Εννοείς καλλιτεχνικά. Ναι, με δοκίμασα τον εαυτό μου στην pop, αλλά δεν κόλλησα κιόλας. Δεν κόλλησα, γιατί ήμουν από αλλού. Ναι. Οπότε ήμουν μετέωρη, ταυτόχρονα πάρα πολλή δουλειά, πολλή κούραση, και κάπου άρχισα να γίνομαι αυτό το, ναι, ρομποτάκι. Και τότε τυχαίνει και η σχέση. Και τότε τυχαίνει η σχέση. Είναι, ναι, σαν να... Εγώ γενικά λέω ότι εγώ έχω... Ναι, άγγελο. Άγγελο. Ναι, γιατί είναι ένα δίλημα, δηλαδή δεν αφήνεις μόνο έναν τόπο. Τι κάνω, και μια καριέρα, κάτι τραγουδάς. Κάτι τραγουδάς, ναι. Είδα μια... Θέλω να πω, αφήνεις μια καριέρα, ένα όνομα, μια... τους δικούς σου ανθρώπους. Δεν με πείραξε καθόλου. Τώρα σαν αλλαγή, καθόλου δεν με... Ούτε καν αλλαγή. Μιλάω ειλικρινά ότι δεν ήξερα αν θα ξανατραγουδήσω. Εκείνη τη στιγμή που το αποφάσισα, λέω... Μάλλον δεν θα ξανατραγουδήσω. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα βρω στη ζωή να κάνω κάτι άλλο. Για τη σχέση σου αυτή. Ναι, ευτυχώς. Για τη σχέση σου αυτή δεν έχουμε δει ούτε φωτογραφία. Δεν υπάρχει. Δεν θα, ούτε θα δείτε. Και ούτε και θα δούμε. Ούτε θα δείτε. Καταλάβαμε. 32 χρόνια δεν είδαμε. Δεν θα δείτε. Ναι. Τι, αυτό τι ανάγκη είναι. Δεν δική μου ανάγκη. Είναι του άλλου προσώπου, ο οποίος είναι πάρα πολύ σεμνό άτομο. Ναι. Δεν θέλει να φαίνεται πουθενά, δεν θέλει, δεν είναι το επαγγέλματος και καλά κάνει. Και εγώ, ναι, αν δεν ήμουν το επαγγέλματος, δεν θα ήμουν σήμερα εδώ. Ναι. Έχω να σας πω. Να λέω αυτές τις ιστορίες όλες. Ούτε κι εγώ είμαι πολύ των, ναι, συνεντεύξεων. Αν δεν υπάρχει κάτι.